με μολύβια στα χέρια, σκίτσα με μηνύματα υπέρ της ελευθεροτυπίας και της δημοκρατίας και πλακάτ με το σύνθημα «Je suis Charlie», εκατοντάδες Θεσσαλονικοί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Λευκού Πύργου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δεν είναι στις μέρες που ζούμε, δηλαδή, είναι ό,τι χειρότερο να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι, οι οποίοι πάνω απ' όλα εκφράζουν ελευθερία του λόγου. Ένα τραγικό γεγονός που πρέπει να μας γίνει, να μας δώσει το μήνυμα ότι πλέον ζούμε σε καταστάσεις πολέμου. Είναι μια ελευθερία του λόγου. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει και ελευθερία του λόγου, τότε δεν θα πάμε ποτέ μπροστά. Γονείς με τα παιδιά τους, φοιτητές, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας και πολιτικών πεπιθήσεων, έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης στον γαλλικό λαό που δοκιμάζεται μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις των τζιχαντιστών που στοίχησαν τη ζωή σε 17 άτομα. Για σήμερα είμαι στον δρόμο γιατί είναι ακριβώς για μένα το La Liberté, για όλα και για Ευρώπα, για Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν, μερικοί τους έξερα από μικροί και είναι πολύ σοκαριστικό και δεν έχει κανείς δικαίωμα να σκοτώσει κάποιον επειδή έκανε ένα σκίτσο και πέρα από αυτό δεν μπορείς να σκοτώσεις κάποιον για οποιοδήποτε λόγο, είτε επειδή είναι Εβραίος, είναι Μουσουλμάνος. Πρέπει όλοι να καταδικάζουμε αυτές τις ενέργειες και να το φωνάζουμε όλοι ότι η ελευθερία δεν περικόπτεται, δεν είναι ελευθερία, δεν χωράει τίποτα άλλο σε αυτό. Οι συγκεντρωθέντες, αφού άφησαν συμβολικά από ένα μολύβι στο σημείο, στη μία το μεσημέρι τηρήσαν ενός λεπτού σιγή, συμμετέχοντας στο παγκόσμιο πένθος. Έναρξη ενός λεπτού σιγή. Je suis Charlie. Σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες είναι για μας πολύ σημαντικό να έχουμε έτσι, τέτοια εκδήλωση, μια εκδήλωση αλληλεγγύης, μια εκδήλωση συμπαράστασης, μια εκδήλωση πολιτικής και ηθικής υποστήριξης εκ μέρους του ελληνικού λαού. Παρόν στην εκδήλωση και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος συνοδευόταν από την κόρη και τον εγγονό του. Ο κ. Μπουτάρης έστειλε μήνυμα κατά της βίας, της τρομοκρατίας και του ρατσισμού. Αυτή η βαρβαρότητα, αυτή η εκδήλωση βίας στο Παρίσι και με τη συνέχεια που είχε, είναι εντελώς απαράδεκτη και δεν έχει καμία θέση σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε ευρωπαϊκή κοινωνία, η οποία έχει φτάσει σε ένα επίπεδο αξιοπρέπειας και σεβασμού των δικαιωμάτων των ανθρωπίνων, είτε αυτά λέγονται θρησκεία, είτε αυτά λέγεται φίλο. Ακολούθησε σιωπηρή πορεία στην παραλία της Θεσσαλονίκης, η οποία κατέληξε στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου και πραγματοποιήθηκε καθιστική διαμαρτυρία.